είναι αυτά που λέει εδώ, ρε μαλάκα. Επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά που λέει το Google, και εγώ και η παρέα μου πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από τον Πετρετζίκη. Όπως ξέρετε, έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή στο Fortnite. Έχω μείνει νηστικός για πολύ καιρό. Και αυτό ήταν πολύ cringe, μπορώ να πω. Αλλά επειδή δεν είμαι χάριστος και σας ευχαριστώ για τα 10.000 συνδρομητήδια σας, σήμερα θα κάνω Jamie Frapp Cooking και είμαι φυσικά με τη φοβερή μου παρέα. Μπορείς να τους παρουσιάσεις. Αυτό είναι ο φίλος μου ο Σταύρος. Τον έχετε δει και σε άλλα βίντεο. Από εδώ. Μην τον ενοχλήσετε. Είναι στα AirPods. Είναι ο βασιλιάς Φραγκάκης. Hey. Είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Στο βασίλειο. Θα φτιάξουμε την καλύτερη χωριάτικη μακαρονάδα που έχετε δει. Yo, now make that shit clap on the gap. Now toot that thing up, toot it up. Throw that shit back, I need my issue on it. Πέρα από το γεγονός ότι φαίνονται τρεις, έχουμε πίσω την κάμερα του Room DM. Πείτε του ένα ευχαριστώ που κρατάει την κάμερα. Ο Σταύρος του Ζαμπών θα μας πει τα μυστικά υλικά για τη συνταγή μας. Τι έχουμε εδώ, φίλε, τι είναι αυτό? Αυτό, φίλε, είναι κάπαρι. Το πρώτο υλικό, φίλε, είναι κάπαρι. Εδώ πέρα έχουμε ελιές. Έχουμε ελιές. Τρεις ωραίες πιπεριές. Μάτικα. Πελτζίκης, πώς το κάνουμε? Σιγά, το ρίχνουμε. Exposed! Επειδή δεν χρειαζόμαστε συνταγή και είμαι το καλύτερο κανάλι. Πριν τον Πετρετζίκη, έχουμε τα αγαπημένα του Φραγκάκη. Έχουμε έτοιμα ντοματίνια εδώ πέρα. Τι θες να κάνεις? Και έχουμε τα κλασικά μεσογειακά μας θετικά. Αλάτι, λάδι, υποθέτω ρίγανη, πιπέρι. Και έχουμε παραδόξως και κρασί. Μην πείτε μας το πλάνο το ηλίθιε. Πιστεύω το κρασί θα δώσει ένα gourmet vibe στο τηγάνι μας. Θα ακούσουμε το βασιλιά Φραγκάκη. Θα κάνουμε τα μακαρόνια μας. Κάκι, χρειάζομαι μπολάκια για να κόψω αυτά. Α, τα κόβω όλα εδώ μέσα. Ωραία, φέρε μου έναν πάνω να κόψω. Τσούκι πι! Για όσους αναρωτιούνται πού θα αξιοποιήσω το μαχαίρι, είναι σε αυτούς που θα μου κάνουν copyright. Μιας και έχω την κάμερα, θα σας δείξω τι ετοιμάζουν εδώ οι φίλοι μου. Έχουμε εδώ τα κομμένα μας λαχανικά. Μπαίνει, μπαίνει. Εσύ και... Ρίχνουμε πιπέρι. Γιατί ρίχνουμε πιπέρι, φίλε? Γιατί, φίλε, τώρα ρίχνουμε τα μυρωδικά. Ναι. Να πάει λίγο για τις περιπτώσεις. Και ο βασιλιάς Ραγκάκης θα βάλει το ανάλογο αλάτι. Περίμενε. Για βάλε. Λοιπόν, θα βάλουμε τη ριγάμι. Αυτό εδώ, φίλε, να ξέρεις, είναι το πιο γαμάτο μεσογειακό συστατικό. Είναι σαν μαγικό σωρόσινο. Ό,τι θα γίνει και να βάλεις το κάνει αυτό. Βάλουμε αρκετό, ρε φίλε. Στα σχόλια, πόση πεινάτο τα βλέπετε αυτό εδώ το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο βάζουμε λίγο λάδι. Λίγο. Γι' αυτό το λόγο τα κουνάς. Ωριά, φίλε. Εδώ, ο φίλος μας ο Σταύρος βάζει το σκόρδο. Το βάζουμε λίγο πιο αργά από ό,τι έπρεπε, γιατί σχεδόν το ξεχάσαμε. Επίσης, μπορεί να ξεχάσαμε και τον πελτέ. Αλλά εδώ είμαστε για να το διορθώσουμε. Σωστά. Ναι. Εδώ ο φίλος μας ο Σταύρος έβαλε και τις ντομάτες. Ελίτσα. Ελίτσα.
Για όλες τις κοπέλες που δεν έχετε κάποιον να μαγειρεύει και να σας φέρετε σαν σκουπίδι. Τώρα έχετε κάποιον να μαγειρεύει και να σας φέρετε σαν σκουπίδι. 2-1. Όποιος γράψει στα σχόλια, γιατί μαλάκες δεν κόψετε τα ντοματίνια, γιατί σκεφτήκαμε πως θα σπάσουν μόνα τους. Τώρα σβήσαμε, όσοι δεν ξέρετε τι έγινε αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν κάνουμε άλλο. Και τελευταίο, όχι δύο κουταλιές. Και καλό στατικό. Βασικά, ρε, βάλε τέσσερις, ξέρω εγώ. Έλα, αυτό είναι φλόρικα πράγματα. Ναι, ρε, μαλάκα, έχει δίκιο Φραγκάκι. Δεν δω πώς γίνεται. Έλα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, άντε. Βασιλιά Φραγκάκι, νομίζω βάλε μισό. Ρε, φίλε, κοίτα, ή θα βγει για τον Μπούτσο. Ή θα βγει πάρα πολύ καλό. Ή θα παίρνει κάτι στη μέση. Όσο ο Σταύρος φτιάχνει αυτό εδώ το όμορφο φαγητό για εμάς, εγώ πάω να σα ξαναγήσω στο Βασίλειο του Φραγκάκι. Ελάτε, ελάτε. Μπάνιο. Εδώ είναι ο παράδεισος για όλες τις κοπέλες. Γιατί θα δείτε τώρα. Τι κάνεις εδώ, Βασιλόνα, ρε μαλάκα! Μετά από αυτό που βίωσα, δεν πρόκειται να ξαναμπω εκεί μέσα. Άρα δεν είναι ο παράδεισος για τις κοπέλες. Πάμε να δείξω τη μαγική ντουλάπα του Φραγκάκι. Εκεί πέρα γίνεται το άψε βίσε. Κάνεις εκεί, ρε μαλάκα, ξεκόλα, ρε μαλάκα! Λουιβιτόνα. Εδώ πέρα είναι το σαλόνι. Στο σαλόνι ο Φραγκάκης καταναλώνει τον ανάλογο χρόνο με τις κοπέλες του. Και ναι, είναι πολλές. Τα χειριστήρια είναι ασύρματα. Αλλά δεν δουλεύουν ασύρματα, γιατί τα χάλασε. Είναι αυτό εδώ. Μπρο, ποιος το πέταξε αυτό.